Προαμνημονεύτων χρόνων, μεταξύ Άρη και Δία, υπήρχε ένας άλλος πλανήτης, χωρισμένος σε μέρη ως αποτέλεσμα κάποιου κατακλυσμού. Τώρα στη θέση της πρώην τροχιάς του υπάρχει μία ζώνη αστεροειδών. Οι απόϊχοι αυτής της κοσμικής καταστροφής έχουν διατηρηθεί στις παραδόσεις πολλών λαών, ιδίως στην ελληνική μυθολογία με το μύθο του Φαέθοντα. Πολλοί επιστήμονες, ουφολόγοι, εσωτεριστές και συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας πιστεύουν ότι ένας πολύ ανεπτυγμένος πολιτισμός άκμασε στον Φαέθοντα. Από την αρχαιότητα, οι αστρονόμοι αναρωτιόντουσαν γιατί η απόσταση μεταξύ των τροχιών του Άρη και του Δία είναι τόσο μεγάλη. Από όλους τους υπολογισμούς λοιπόν προέκυψε πως εκεί πρέπει κάποτε να υπήρχε ένας άλλος πλανήτης. Ο Γιοχάνες Κέπλερ διατύπωσε αυτή την υπόθεση τον 17ο αιώνα και 100 χρόνια μετά οι Γερμανοί αστρονόμοι Γιώχαν Ντάνιελ Τίτιους και Γιοχάνε Έλερτ Μποντ βρήκαν μια κανονικότητα στη διάταξη των πλανητών του ηλιακού συστήματος και πρότειναν έναν απλό κανόνα που ονομάστηκε κανόνας Τίτιους Μποντ, ο οποίος καθιστά εύκολο να προσδιοριστεί η απόσταση οποιοδήποτε από αυτούς από τον ήλιο. Όταν το 1781 ο Βίλιαμ Χέσελ ανακάλυψε τον ουρανό σε μια απόσταση από τον ήλιο που αντιστοιχεί στον τύπο Τίτιους Μποντ, πολλοί αστρονόμοι πίστεψαν στην αλήθεια αυτού του αριθμητικού προτύπου και άρχισαν να αναζητούν τον πλανήτη που λείπει μεταξύ του Άρη και του Δία. Πολλοί τον αναζήτησαν, αλλά ο διευθυντής του παρατηρητηρίου στο Παλέρμο της Σικελίας, Τζουζέπε Πιάτσι, ανακάλυψε κάτι κατά λάθος στην παραμονή της πρωτοχρονιάς του 1801. Το ουράνιο σώμα που ονομάστηκε Σέρες ή Δήμητρα, όπως πιθανόν το γνωρίζουμε, κινείται ακριβώς κατά μήκος μιας τροχιάς που αντιστοιχεί στον κανόνα Τίτιους Μποντ. Η αλήθεια είναι πως ήταν πολύ μικρό και πολύ κατώτερο των υπόλοιπων πλανητών του ηλιακού μας συστήματος, ενώ η λάμψη του ήταν πολύ αδύναμη. Η Δήμητρα αρχικά συμπεριελήφθη στον κατάλογο των πλανητών, όμως το 1850 χαρακτηρίστηκε ως αστεροειδής και μάλιστα ο μεγαλύτερος της ζώνης των αστεροειδών. Ένα χρόνο αργότερα, ο γιατρός και ερασιτέχνης αστρονόμος Χάινριχ Βίλχελμ Όλμπερς ανακάλυψε σε απόσταση 2,8 αστρονομικών μονάδων από τον ήλιο έναν αστεροειδή που πήρε το όνομα Παλάς από τη θεά Αθηνά. Στη συνέχεια ανακαλύφθηκαν οι αστεροειδείς Ιούνο ή Ήρα, Βέστα ή Εστία και Αστρέα. Τότε οι αστρονόμοι συνειδητοποίησαν ότι στην τροχιά μεταξύ Άρη και Δία υπάρχουν πολύ μικροί αστεροειδείς. Στις αρχές του 20ου αιώνα καταγράφηκαν και περιγράφηκαν περισσότεροι από 300 μικροί πλανήτες και μέχρι το 2011 υπήρχαν ήδη 285.000, όμως ονόματα έχουν μόνο οι 19.000. Όλα αυτά τα διαστημικά σκουπίδια εντός εισαγωγικών οθούνται στο διάστημα μεταξύ Άρη και Δία, αλλά τα μονοπάτια ορισμένων αστεροειδών υποπλανητική επιρροή έχουν γίνει αρκετά παράξενα. Για παράδειγμα, ο αστεροειδής Έρος εισέρχεται στην τροχιά του Άρη, οι αστεροειδείς Αμούρ, Ερμής και Απόλλων και ο δορυφόρος του Δία Γανιμίδης στις τροχιές του πλανήτη Ερμή και της Αφροδίτης, και ο Ίκαρος φτάνει σχεδόν στον ήλιο και κάθε 19 χρόνια περνάει κοντά στον πλανήτη μας. Ωστόσο, αν συγκεντρώσετε τμήματα αυτού του κοσμικού παζλ, θα έχετε έναν πλανήτη που είναι τόσο μεγάλος όσο ο Άρης και η Γη μαζί και ίσως μεγαλύτερος. Όμως, ποια τρομερή δύναμη κατέστρεψε τον Φαέθοντα, εφόσον φυσικά αυτός έχει υπάρξει? Ο Χάινριχ Όλμπερς ισχυρίστηκε ότι ο πέμπτος πλανήτης βρισκόταν σε μία βαρυτικά ασταθή τροχιά,
στη ζώνη των ταυτόχρονων επιδράσεων του βαλτικού πεδίου του Δία και του Ήλιου και οι παλιριακές δυνάμεις τον διέλυσαν κυριολεκτικά. Ο συγγραφέας Ανατόλη Μητραβάνοφ ανέπτυξε αυτή την εκδοχή στο μυθιστόρημά του στον 10ο πλανήτη του 1960, υποδηλώνοντας ότι για το θάνατο του Φαέθοντα ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό ο ιδιαίτερα ανεπτυγμένος πολιτισμός των κατοίκων του, οι οποίοι έκαναν μία ανεπιτυχή προσπάθεια να περιορίσουν την επικίνδυνα αυξημένη ηφαιστειακή δραστηριότητα που προκαλείται από την αστάθεια του πυρήνα του πλανήτη υπό την επίδραση των παλιριακών δυνάμεων του Δία. Σύμφωνα με την υπόθεση του γεωλόγου Ιγκόρ Ιαζάνοφ, πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, 500 με 600 εκατομμύρια μετά την έναρξη του σχηματισμού του ηλιακού συστήματος, ένα σώμα στο μέγεθος της Σελήνης μας, πετώντας από το διάστημα, έπεσε πάνω στον Φαέθοντα, διασπώντας τον σε αναρρύθμιτους αστεροειδείς. Μια παρόμοια εκδοχή υποστηρίχθηκε και από πολλούς άλλους επιστήμονες. Ο συγγραφέας Αλεξάνδερ Καζάντζεφ στο μυθιστόρημά του «Φαέτες» ανέφερε ότι ο αρχαίος πλανήτης Φαένα χάθηκε ως αποτέλεσμα του πυρηνικού πολέμου που προκάλεσε την έκρηξη των ωκεανών. Οι επιζώντες των διαπλανητικών αποστολών που δημιούργησαν απικίες στον Άρη και τη Γη επέζησαν. Ως παραλλαγή αυτής της εκδοχής υπάρχει υπόθεση ότι ο πολιτισμός του Φαέθοντα ήρθε σε πολεμική σύγκρουση με τον πολιτισμό του Άρη. Μετά την ανταλλαγή ισχυρών πυρηνικών χτυπημάτων, ο κόκκινος πλανήτης έμεινε άψυχος και ο Φαέθον κατέρευσε εντελώς. Αυτή η εκδοχή υποστηρίζεται από τον διάσημο αστροφυσικό Τζον Μπράντεμπεργκ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι η αιτία του τερματισμού της ζωής στον Άρη ήταν δύο ισχυρές πυρηνικές επιθέσεις που προήλθαν από το διάστημα πριν από εκατομμύρια χρόνια. Ο σοβιετικός αστρονόμος Φελίξ Ζίγκελ πρότεινε ότι ο Άρης, η Σελήνη και ο Φαέθον αποτελούσαν κάποτε ένα τριπλό πλανητικό σύστημα με κοινή τροχιά γύρω από τον ήλιο. Η καταστροφή του Φαέθοντα τον μετέτρεψε σε αστεροειδής και έσπασε την ισορροπία των τριών σωμάτων. Ο Άρης και η Σελήνη έφτασαν στις τροχές τους πιο κοντά στον ήλιο και άρχισαν να θερμαίνονται. Ταυτόχρονα, η μικρότερη Σελήνη έχασε ολόκληρη την ατμόσφαιρά της και ο Άρης το μεγαλύτερο μέρος της δικής του. Αργότερα, η Σελήνη πέρασε σε μία επικίνδυνη γυπνίαση με τη Γη, η οποία τελικά την εχμαλώτησε. Ωστόσο, πολλοί μελετητές αρνούνται την ύπαρξη του Φαέθοντα. Για παράδειγμα, ο σοβιετικός ακαδημαϊκός Ότο Σμιτ και οι οπαδοί του πίστευαν ότι οι αστεροειδείς ήταν μόνο έμβρια πλανητών, ένα δομικό υλικό που δεν μπορούσε να αναμειχθεί σε ένα ενιαίο σύνολο λόγω της βαρυτικής επιρροής του Δία. Μαζί τους συμφωνεί η Λούσι Μακφάντεν, αστρονόμος από το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ. Κατά την άποψή της, η Δήμητρα είναι ένα πλανητικό έμβριο του οποίου σταμάτησε η ανάπτυξη λόγω της επιρροής του ισχυρού βαρυτικού πεδίου του Δία, το οποίο δεν του επέτρεψε να αποκτήσει τη σωστή ποσότητα ουσίας, ώστε να γίνει ένας πλανήτης πλήρους μεγέθους. Όμως υπάρχει άλλη μία φανταστικά τολμηρή υπόθεση. Σύμφωνα με αυτήν, πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, στο σύστημά μας υπήρχαν δύο ήλιοι, ο Δίας και ο Ήλιος, και οι δύο επηρέαζαν τις τροχές των πλανητών, και ο Φαέθον και ο Άρης ανήκαν στο πλανητικό σύστημα του αστεριού Δίας. Στον Φαέθοντα υπήρχε ένας πολύ ανεπτυγμένος τεχνοκρατικά πολιτισμός που πέρασε με επιτυχία το πυρηνικό κατόφλι όσον αφορά στην ανάπτυξή του. Υπέταξε τις δυνάμεις της φύσης, ξεχύθηκε στο διάστημα και δημιούργησε απικίες στον Άρη, τη Γη και την Αφροδίτη, μετατρέποντάς τους σταδιακά σε πλανήτες κατάλληλους να φιλοξενήσουν ζωή.
αλλά με την πάροδο του χρόνου αναπτύχθηκαν μη αναστρέψιμες διεργασίες στον Δία, που πυροδότησαν μια σούπερνόβα, η οποία αρχικά επεκτάθηκε σχεδόν στην τροχιά του Φαέθοντα και στη συνέχεια συρρυκνώθηκε στο τρέχον μέγεθος του αέριου γίγαντα, που σταδιακά ψύχθηκε. Ένα κολοσιαίο κύμα ενέργειας έπληξε τον Φαέθοντα, σπάζοντάς τον σε κομμάτια. Οι τροχές όλων των πλανητών διαδικών αστεριών αποδιοργανώθηκαν. Ιδιαίτερα επηρεάστηκαν ο Άρης, η Γη και η Αφροδίτη, στους οποίους καταστράφηκε εντελώς η ζωή. Ευτυχώς, οι επιζώντες των διαστρικών αποστολών των κατοίκων του Φαέθοντα εκείνη την εποχή είχαν ήδη κατοικήσει στους πλανήτες που ανακαλύφθηκαν στα συστήματα Αλφα Κενταύρου, Σύριου, Ντένεπ και Λύρας. Εκατομμύρια χρόνια αργότερα, όταν οι συνέπειες της κολοσιαίας κοσμικής καταστροφής υποχώρησαν, επέστρεψαν στο προγονικό τους ηλιακό σύστημα και ανακάλυψαν ότι ο πλανήτης Γη ήταν αρκετά κατάλληλος για ανάπτυξη. Τώρα είχε και έναν σύντροφο, τη Σελήνη, στην οποία οι Φαέθοντες αναγνώρισαν τον πυρήνα του γηγενή πλανήτη τους. Είναι ενδιαφέρον ότι τον 3ο π.Χ. αιώνα ο επικεφαλής επιμελητής της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, ο Απολλώνιος ο Ρόδιος, είχε γράψει ότι υπήρχε μια εποχή που το φεγγάρι δεν υπήρχε στον γήινο ουρανό. Αυτές τις πληροφορίες τις είχε αντλήσει διαβάζοντας τα αρχαία χειρόγραφα, τα οποία στη συνέχεια κάηκαν μαζί με τη βιβλιοθήκη, αν φυσικά πιστέψουμε ότι όλοι αυτοί οι θησαυροί έχουν όντως καεί και δεν βρίσκονται κάπου κρυμμένοι, όπως, για παράδειγμα, στα υπόγεια του Βατικανού. Πολλά κείμενα αρχαίων πολιτισμών δεν αναφέρουν καν την ύπαρξη της Σελήνης και αυτό είναι αξιοσημείωτο. Για παράδειγμα, οι μύθοι των Βουσμάνων της Νότιας Αφρικής δηλώνουν ότι πριν από την πλημμύρα ο νυχτερινός ουρανός φωτιζόταν μόνο από τα αστέρια. Αλλά και στα αρχαία χρονικά των Μάγιας δεν υπάρχουν πληροφορίες που να αφορούν στη Σελήνη. Και φυσικά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι υπάρχουν ενδείξεις από αναφορές σε αρχαία ελληνικά κείμενα που αναφέρουν ότι κάποτε η Σελήνη δεν υπήρχε στον ουρανό. Και μάλιστα για να δηλώσουν την πανάρχια εποχή που ιδρύθηκε η Λυκόσουρα στην ορεινή Αρκαδία, η πρώτη πόλη που είδε το φως του ήλιου στη γη, λένε ότι ιδρύθηκε τότε που δεν υπήρχε σελήνη στον ουρανό. Έτσι, τους αρχαίους Αρκάδες τους αποκαλούσαν προσέλληνους, επειδή υπήρξαν στην περιοχή αυτή πριν εμφανιστεί η σελήνη στον ουρανό. Κλείνοντας, να πούμε πως στις μέρες μας η υπόθεση Φαέθων έχει αντικατασταθεί από το λεγόμενο μοντέλο αύξησης. Οι περισσότεροι αστρονόμοι σήμερα πιστεύουν ότι οι αστεροειδείς στην κυρία ζώνη δεν είναι παρά απομεινάρια του πρωτοπλανητικού δίσκου που δεν σχημάτισαν ποτέ πλανήτη και ότι σε αυτή την περιοχή η συγχώνευση των πρωτοπλανητών σε ένα πλανήτη εμποδίστηκε από τις βαρυτικές διαταραχές του Δία κατά την περίοδο της διαμόρφωσης του ηλιακού μας συστήματος.